Αυτό που ζητάει η εστίαση είναι ότι να γίνει μια νέα κανονιστική. Η αλήθεια είναι πως την κανονιστική του 2017, η ίδια η κανονιστική στο άρθρο 8 λέει ότι είναι πια ξεπερασμένη και ότι όλοι οι φορείς πρέπει να συνεργαστούν να γίνει νέα κανονιστική. Για το πώς θα είναι η εικόνα των καταστημάτων και πού θα τοποθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια με μια κανονιστική που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές αλλαγές που έχει η πόλη. Δυστυχώς, η εστίαση αποτελεί τη βαριά βιομηχανία πλέον της Πάτρας. Και λέω δυστυχώς γιατί έπρεπε να έχει βιομηχανίες η πόλη. Δεν τις έχει. Και η εστίαση υποστηριζόμενη από το Πανεπιστήμιο με τους φοιτητές και το νοσοκομείο που εξυπηρετεί 1,5 εκατομμύριο κόσμο, η αλήθεια είναι πως η βαριά βιομηχανία πια της πόλης είναι μόνο τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δείτε λοιπόν το τι συμβαίνει. Πρωτίστως, και θέλω να είμαι κάθετος και ξεκάθαρος σε αυτό, πάνω απ' όλα είναι η πυρασβεστική, είναι ο σύλλογος με τα αμαία και είναι και τα ασθενοφόρα μέσω των υγειονομικών υπηρεσιών. Πρέπει οι πεζόδρομοι, τα τραπεζοκαθίσματα, οποιοδήποτε δρόμος να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση όλων αυτών των ανθρώπων. Πάνω απ' όλα ο Δημότης λοιπόν, η ασφαλειά του και πάνω απ' όλα ο Δημότης. Εκεί όμως που περισσεύει χώρος, γιατί πραγματικά μπορεί να περισσεύει χώρος και αυτό έδειξε η ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε σε μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι σπουδαίο ο Δήμος να δώσει και 60-80 πόντους πιο πολύ, γιατί αυτό σημαίνει για κάθε κατάστημα περισσότερο προσωπικό. Εάν και εφόσον συμφωνούν όλοι, εξυπηρετείται πρωτίστως ο Δημότης με τα 3-3,5 μέτρα απόσταση και περισσεύει λίγος χώρος, δεν είναι σπουδαίο ο Δήμος να δώσει μία επιπλέον κάποια μέτρα παραπάνω στα καταστήματα αυτά. Και θα ήθελα να συνεχίσω με το εξής. Δίκιο έχει ο Κώστας ο Πελετήδης, ο Δήμαρχος, ότι να ορίσουμε μια κανονιστική για όλη την πόλη. Πριν όμως αυτό, επειδή έχουμε ασκήσει διοίκηση όλοι, και ο Δήμαρχος και εγώ, θέλει τουλάχιστον 10 χρόνια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό. Επομένως, δεν μπορεί να είναι και η κάθε περιοχή, άλλη ιδιαιτερότητα έχει η ΦΕΣ του, άλλη ιδιαιτερότητα έχει η Μεζόνος αύριο που θα γίνει πεζόδρομος, άλλη ιδιαιτερότητα έχει η Ρήγα Φεραίου που την κάναμε εμείς πεζόδρομο, άλλη ιδιαιτερότητα μπορεί να έχουν τα ψηλά λόνια, η πλατεία Τριών Ναυάρχων. Επομένως, η κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τις ιδιαιτερότητες που έχει, τροποποιώντας και προσαρμόζοντας στο σήμερα την όποια κανονιστική.